Πολύ καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Γεια σου και από μένα, γεια σας και από μένα. Καλησπέρα Δημήτρη. Γεια σου Μιχαλή. Τρίτη 16 Δεκεμβρίου σήμερα, καλώς ήρθατε στο ανεμολόγιο. Πάμε γρήγορα στα θέματά μας. Ευχαριστώ Δημήτρη. Λοιπόν, χάος στο πολιτικό σκηνικό. Τι εδώ βλέπω, άνοιξε εσύ τη site, εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, διαβοής. Διαβοής. Τι είναι αυτό, αρχαία Αθηνά. Να μαζευτούμε, φωνάζουμε, εγώ θέλω εκείνον και εγώ τον άλλο. Έχουμε ξεφύγει τελείως, έτσι. Εντάξει, έχει γίνει νομίζω προϊόν πολιτικής εκμετάλλευσης από πλευράς αντιπολίτευσης, σπέκουλας και η κυβέρνηση κάνει τα αδύνατα δυνατά να μην πέσει λόγω της προεδρικής εκλογής. Να μην πέσει ή επειδή δεν έχουμε τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών, να μην πέσει. Φέραμε το θέμα στο προσκήνιο για να ξεκινήσουμε μια ώρα αρχίτερα. Πιθανόν και αυτό. Λοιπόν... Πιθανόν και να πιέστηκαν από το εξωτερικό να το κάνουν αυτό. Λοιπόν, κάτι άκουσα, ο Σόιμπλε είπε ότι ετοιμαστείτε να μιλήσουμε με άλλους, δεν ήρθε η δική, η δική σας ώρα έχει τελειώσει. Ο Σόιμπλε είπε ετοιμαστείτε και ο κύριος Γιούνκερ, κάνοντας μια πρωτόγνωρη πολιτική παρέμβαση για μένα, είπε ότι προτιμάμε να μιλάμε με οικεία πρόσωπα στο μέλλον. Πράγμα το οποίο νομίζω κανένας Έλληνας, ασχέτως πολιτικής τοποθέτησης και του τι ψηφίζει, νομίζω δεν του άρεσε. Είχε γίνει πριν 2-3 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, ένα ταξιδάκι στις ΗΠΑ από μερικούς υπουργούς. Πήγανε και πιάσανε κάποια πρόσωπα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, κάνανε μια συζήτηση, το πήρανε πάνω τους το θέμα, το πήγαμε επί προσωπικού, το πήραμε στην πλάτη μας. Τι είδους συζήτηση ήταν αυτή, ας πούμε? Κάποιοι μείναν 6 μέρες, κάποιοι κάτσανε μία μέρα, άλλοι φύγανε στις 2 μέρες. Ζημώσεις αυτά, Μιχάλη, ζημώσεις είναι πάντως από την. Το είχα δηλαδή από την τριμερία αυτή, η Επιτροπή, ποιος είναι η εκπρόσωπη του Δημοτού και νομίζω ότι στην Ευρώπη έπρεπε να εναποθέσουμε κάποιες ελπίδες, όχι στο Παγκόσμιο Νομισματικό Ταμείο. Και πέρα από αυτό, οι άνθρωποι του Ταμείου τα βλέπουν πολύ τεχνοκρατικά τα θέματα. Δεν μένουν σε, σε αυτήν την ελληνική πατέντα που μια ζωή μας ακολουθεί, το παίρνω επάνω μου και θα το λύσω και εμείς στεναχωριέστε. Είχαν τις ευχές του Μαξίμου, δεν τις είχαν? Τεχνοκρατικά μπορώ να σου πω ότι καλά κάνουν, αλλά δεν ξέρω αν μπορούσαν να κάνουν και κάτι άλλο. Όταν ένας Δανός έρχεται στην Ελλάδα να περάσει κάποια μέτρα ή να υποπτεύσει κάποια μέτρα, δεν είναι τόσο εύκολο να κάνει βόλτες στην Κοκκινιά να δει τη φτώχεια. Έτσι, Δανός είναι ο άνθρωπος, τη δουλειά του κάνει, όπως και εσύ, αν πας στη Νέα Υόρκη αύριο να εφαρμόσει μια πολιτική, μάλλον από ένα γραφείο θα την εφαρμόζει. Τώρα, αν οι εκτελεστές που λέγονται ελληνική κυβέρνηση αυτή τη πολιτική. Δεν βρίσκουν έναν τρόπο να σου πούνε ότι αυτή η πολιτική έχει δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα. Φταίει η ελληνική κυβέρνηση. Αύριο έχουμε την πρώτη ψηφοφορία. Ναι. Θέλουμε 200. Νομίζω ναι, και έχω ακούσει ότι δεν θα υπάρχει χώρο ούτε για όρθιο μέσα στο κοινοβούλιο. Θα είναι τόσοι πολλοί δημοσιογράφοι εντός και εκτός Ελλάδας που θα κάτσω να δω το κανάλι της Βουλής. Έτσι δεν το συνηθίζω, αλλά θα το. Αύριο είναι η μέρα Βουλής, πιστεύω. Μα τρεις μέρες θα είναι η μέρα Βουλής, γιατί δεν νομίζω να νομίζω ότι ούτε στη δεύτερη θα. 200-200-180, κάπως έτσι θα πάμε. Yeah, yeah. Λοιπόν, άλλη είχε γίνει και το 80 το ίδιο πράγμα περίπου, αλλά. Ναι. Μια χαρά. Λοιπόν, τα επιτόκια δανεισμού από αυτήν την συνεννοησιά που έχουν πάει. Κοίτα να δεις τώρα. Αυτό θέλω λίγο να μου το αναλύσεις σαν οικονομολόγος. Σε παρακαλώ πολύ. Θέλω να προσπαθήσω να το εξηγήσω με ένα. Πολύ απλό παράδειγμα, μπορεί να είναι και αποτυχημένο, αλλά θα κάνω μια προσπάθεια. Η δευτερογενής αγορά ομολόγων είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών, στο οποίο υπάρχουν αγοραστές και πολιτές. Όσο πιο πολλοί αγοραστές υπάρχουν και όσο πιο πολλοί πολιτές υπάρχουν, λέμε ότι έχει βάθος. Το καταλαβαίνεις. Λίγοι αγοραστές, λίγοι πολιτές, μικρό βάθος. Στην ελληνική δευτερογενή αγορά ομολόγων, λοιπόν, το βάθος εδώ και πάνω από 3 χρόνια, είναι πάρα πολύ μικρό έως ανύπαρκτο. Δηλαδή, οι τιμές που υπάρχουν στα ομόλογα είναι είτε αγοραστές είτε πολιτές για πάρα πολύ μικρό τζίρο. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι πάρα πολύ εύκολα μια αγορά χωρίς βάθος, δεν θα σου πω σπεκουλαδόρικα ότι θα μανατζαριστεί, είναι εύκολο δηλαδή να την μανιπιουλάρεις, να την κατευθύνεις όπως θέλεις. Να. Θα σου πω ότι πάρα πολύ εύκολα με μια απλή συναλλαγή μπορεί η εικόνα που θα δείξει να είναι εξωπραγματική. Να σου πω ένα άλλο παράδειγμα, ίσως βοηθήσει καλύτερα. Στις 12 η ώρα το μεσημέρι, ώρα Ευρώπης, όπως ξέρεις, στην Αυστραλία κοιμούνται.
Πόσο εύκολο λοιπόν είναι κάποιος να παίξει το νόμισμα της χώρας που κοιμάται? Πολύ πιο εύκολο από ότι όταν η χώρα είναι ξύπνια, γιατί είναι ξύπνιες οι τράπεζες, είναι ξύπνια τα dealing room, δεν αφήνουν λοιπόν μεγάλες διακυμάνσεις. Καθυστερούν δηλαδή αντανακλαστικά, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο λοιπόν η δευτερογενής αγορά ομολόγων, προεξοφλώντας την πολιτική αστάθεια που έχετε, πάρα πολύ εύκολο να δώσει αυτά τα 9 και 10%, χωρίς όμως πραγματικά να σημαίνει ότι αν η Ελλάδα βγει στις αγορές θα δανειστεί με 10. Διότι η Ελλάδα δεν μπορεί να βγει στις αγορές. Άρα δεν θα δανειστεί με 10. Άρα λοιπόν η εικόνα που δίνει η δευτερογενής αγορά ομολόγων δεν είναι για συμπεράσματα. Εντελώς θεωρητικά θα σου πω ότι σε μια άλλη οικονομία θα μπορούσε να συμβεί ακριβώς το αντίθετο. Μια οικονομία δηλαδή η οποία καλπάζει με ένα ρυθμό, ας πούμε, ένα 15-20%, πάλι η δευτερογενής αγορά ομολόγων μπορεί να ήταν τόσο ρηχή για ακριβώς τους ανάποδους λόγους, που εκεί να βλέπεις αρνητικά επιτόκια. Άρα λοιπόν τελικά μια αγορά δευτερογενής, που υπάρχουν αγοραστές και πολιτές, δεν είναι για συμπεράσματα, δεν έχει βάθος. Δεν είναι ούτε για καλά συμπεράσματα, ούτε για κακά συμπεράσματα. Βέβαια, ο Οργανισμός Διαχείρισης Χρέους, θεωρητικά, other things being equal που λέμε εμείς οι οικονομολόγοι, δηλαδή αν όλα τα άλλα ήταν σωστά, βγάζει συμπεράσματα από τις αποδόσεις των δεκαετών, των μονοετών, των τριετών και των πενταετών ομολόγων. Η αγορά όμως αυτή δεν είναι για συμπεράσματα. Δεν μπορεί δηλαδή κανένας να πει ότι τα επιτόκια έχουν φτάσει στο 10%, γιατί η αγορά δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Διότι δεν υπάρχει πραγματικότητα στο εθνικό χρέος. Το εθνικό χρέος είναι δοσμένο έξω. Αν δηλαδή ενδιαφερθεί κάποιος να πουλήσει ελληνικά ομολόγα, δεν θα βρει καλή τιμή, γιατί η αγορά δεν έχει βάθος. Όπως επίσης, αν θέλει να αγοράσει ελληνικά ομολόγα, πολλά, μιλάμε για ποσότητες, έτσι, 200, 300, 500 εκατομμύρια, 1 δις, 2 δις, πάλι δεν θα βρει ρευστότητα, διότι η αγορά δεν έχει βάθος. Άρα λοιπόν κάθε τιμή που γίνεται πράξη δίνει μία εικόνα, γιατί δεν υπάρχει καλύτερη τιμή ή χειρότερη τιμή. Είναι σαν να προσπαθείς να πουλήσεις ένα Porsche. Και ο μοναδικός χριστιανός που το αγοράζει είναι ένας στη Λαμία και πληρώνει ένα χιλιάρικο. Εάν του το δώσεις, εγώ δεν μπορώ να πω ότι το Porsche πουλιέται 1.000 ευρώ πλέον. Δεν υπήρχε κάποιος άλλος όμως να πληρώνει 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20. Αν πάλι θες να αγοράσεις ένα Porsche και είναι ένας ηλίθιος ο οποίος το πουλάει στην Πάτρα και είναι μόνο αυτός. Το διαμορφώνεις δηλαδή. Δεν δίνει η αγορά σωστή εικόνα. Υπάρχει ένας στην Πάτρα ο οποίος καίγεται, ρε παιδί μου, για 1.000 ευρώ και τρελάθηκε και πουλάει το Porsche του. Και εσύ το αγοράσεις. Είναι δυνατόν εγώ να πω ότι τα Porsche φτάσαν ένα 1.000 ευρώ? Έχεις δίκιο. Δεν έχει βάθος η αγορά. Άρα η αγορά δεν είναι για χρηματοοικονομικά συμπεράσματα και αναλύσεις. Λοιπόν, τη βουτιά που κάνει το ρόβλι, πώς τη βλέπεις? Καλά, μεγάλη, μεγάλη μπαλάκι. Βλέπουμε τη βενζίνα έχει φτάσει ένα 47 και πέφτει συνεχώς. Εγώ εχθές έβαλα κάτω από ένα 40, προχθές με σχόλες, και σήμερα θα πιο κάτω. Πολύ μεγάλη πίεση στη Σοβιετική Ένωση. Πολύ μεγάλη πίεση. Η συνήθης πρακτική στις χώρες που δεν είναι σε ζώνη όπως είμαστε εμείς, που είχαμε και εμείς τις δικές μας πιέσεις προ των υποτιμήσεων, είναι ότι συνήθως δανείζεσαι το νόμισμα μιας χώρας. Όταν θες να εξασθενήσεις ένα νόμισμα, πρέπει να το πουλήσεις, έτσι δεν είναι, να πέσει πιο κάτω. Δύο τρόπους έχουμε για να ρίξουμε ένα νόμισμα. Ή αν το βαστάμε, το πουλάμε. Συμφωνείς? Ή αν δεν το βαστάμε, το δανειζόμαστε, το πουλάμε και το χρωστάμε στον άλλο. Καλά μέχρι εδώ. Μια χαρά. Βγαίνει λοιπόν η Κεντρική Τράπεζα και σου λέει: Ελά εδώ, εσύ που είσαι σπεκουλαδόρος ή από πίσω σου μπορεί να έχει μια πολιτική πίεση, θα δανείζεσαι ρούβλι. Πιο ακριβά τα επιτόκια. Δανείζομαι εγώ. Πέφτει το ρούβλι. Πιο ακριβά τα επιτόκια. Κάποια στιγμή λοιπόν το περιθώριο του κέρδους σου από την πτώση του ρουβλίου θα αρχίσει να μην αντισταθμίζει το 20% που πλήρωσες για να το δανειστείς, άρα θα σταματήσεις. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι η Κεντρική Τράπεζα πρέπει να έχει συναλλαγματικά διαθέσιμα. Γιατί παράλληλα στηρίζει και το νόμισμά της. Πουλάς εσύ, βγαίνει η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας, αγοράζει. Ξαναπούλα, ξαναγοράζει η Κεντρική Τράπεζα. Η Κεντρική Τράπεζα είναι ένα θηρίο. Να ρωτήσω κάτι, μπορεί να κάνω και λάθος. Τραβάνε χρυσό από τη Ρωσία? Δεν το ξέρω αυτό. Με αυτή τη λογική? Όχι. Το ρούβλι πιέζουμε. Πιέζουν το ρούβλι κερδοσκοπικά. Και θα σου πω κάτι για την κερδοσκοπία, γιατί η κερδοσκοπία όποτε μας βολεύει είναι κακιά και όποτε μας βολεύει είναι καλή.
αν κερδοσκοπήσουν υπέρ ενός νομίσματος, δεν λέμε τίποτα. Δώσε το στίγμα σου. Πολλές φορές έχουν κερδοσκοπηθεί νομίσματα θετικά. Πολλά νομίσματα έχουν ανέβει πάρα πολύ και πολλά νομίσματα έχουν πέσει πάρα πολύ. Η κερδοσκοπία είναι, στα χρηματοοικονομικά λέμε, είναι η δίδυμη αδερφή της επένδυσης. Τώρα, αν στην κερδοσκοπία υπάρχουν funds τα οποία αυτή είναι η δουλειά τους, τι να κάνουμε, παιδιά, τα αφήσατε, γίνανε, εξελίχθηκαν, μεγάλωσαν, λουστείτε τους τώρα. Ή κάντε regulation στα funds, ειδικά στα hedge funds, να μην έχουν τη δυνατότητα να χτυπάνε ολόκληρες εθνικές οικονομίες, ακόμα και το ρούβλι. Μπορούν να το κάνουν αυτό στα hedge funds. Κοίταξε, ξέρεις καλά κι εσύ. Έχουν τεράστια δύναμη. Ξέρεις καλά κι εσύ ότι τα hedge funds έχουν τεράστια δύναμη, αλλά πάνω από την νομοθετική αρχή δεν υπάρχει τίποτα σε καμία χώρα. Τώρα, αν μπορείς να επηρεάσεις αυτόν που νομοθετεί, κάτι άλλο. Αλλά αν νομοθετήσει ο άλλος, πλήρωσε. Μην ξεχνάς ότι οι Κινέζοι χρόνια είχαν το νόμισμά τους κλειδωμένο. Έτσι δεν είναι. Πούλαγαν, κλειδωμένο το won. Ήταν από την Κεντρική Τράπεζα της Κίνας και ό,τι πουλιόταν τα αγόραζε. Για πάντα. Το ίδιο κάνει και η Ελβετία. Αγοραζόταν το ελβετικό, τα δίνει η Κεντρική Τράπεζα. Δεν αφήνουν οι κεντρικές τράπεζες εύκολα. Και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλές φορές που οι κεντρικές τράπεζες συνεργάζονται και μεταξύ τους. Γιατί καταλαβαίνεις ότι λόγω της διαφοράς της ώρας, το να κάνεις μια κερδοσκοπία δεν είναι ανάγκη να περιμένεις την ώρα της Ευρώπης, το κάνεις την ώρα της Αμερικής, το κάνεις την ώρα της Αυστραλίας. Άρα λοιπόν η χώρα που προσπαθεί να προστατεύσει το νόμισμά της έχει ήδη μιλήσει με την Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας ή της Αμερικής ή εν πάση περιπτώσει της χώρας και έχουν άμεση συνεργασία. Αν θέλουν μπορούν όλοι. Τα πάντα. Τους βολεύει. Προβόπουλος, τι είπε με τον Τσίπρα σήμερα? Αχ, βρες το λίγο γιατί δεν το πολύ διάβασα. Λοιπόν. Συνάντηση με τον τέλος διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, Γιώργο Προβόπουλο, έχει σήμερα το απόγευμα ο κύριος Τσίπρας. Κάλεσε τον κύριο Προβόπουλο προκειμένου να συζητήσει μαζί του τη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων στο τραπεζικό σύστημα, ζήτημα που έχει διαχειριστεί στο παρελθόν ο κύριος Προβόπουλος, συνεργασία με την Τρόικα και γνωρίζει καλά το τραπεζικό σύστημα της χώρας μας. Λοιπόν, όπως ξέρεις, είναι εκτελεστικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως είναι και η Τράπεζα της Ελλάδος, είναι ο κατατόπους εκπρόσωπος. Λίγες ώρες μετά η συνάντηση. Τις δηλώσεις του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα που έκανε λόγο για πρόβλημα ρευστότητας ενώ τοποθετήθηκε υπέρ της εκλογής πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ναι, δεν περίμενα. Άστοχη τοποθέτηση του Στουρνάρα. Γιατί? Γνωστού οικονομολόγου νομίζω ότι φόβησε τους αδαείς. Και επειδή αδαείς δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί, γιατί δεν είναι όλοι οικονομολόγοι, όπως δεν είναι όλοι οδοντίατροι, όπως δεν είναι όλοι μηχανικοί, υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν οικονομικά, φοβίζουν αυτές οι δηλώσεις. Νομίζω δεν ήταν σωστές οι δηλώσεις του Στουρνάρα. Το Τσίπρα πώς τον βλέπεις? Θα βγει? Γιατί ανοίξαμε την Προεδρία, δεν μας βγαίνουν τα κουκιά και ανοίξαμε την Προεδρία. Θα σου πω ότι συμφωνώ με τα Γκάλοπ. Δηλαδή ότι ναι, έχει μια κεφαλή, δεν θα την έλεγα βραχία. Τρία διαφορά, τέσσερα διαφορά, δεν πέντε. Δεν είναι βραχία κεφαλή. Εν πάση περιπτώσει το θέμα δεν είναι αν θα μπορέσει να κάνει κυβέρνηση, δεν είναι. Νομίζω ότι θα καταλήξει να κάνει κυβέρνηση. Ρόλο κλειδί πιστεύω θα παίξει και ο Θεοδωράκης εδώ, έτσι. Με ένα υπουργείο θα τη βγάλει. Πώς τον βλέπεις? Δεν νομίζω η πολιτική γεύση του Θεοδωράκη να είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ο Θεοδωράκης νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει ένα δεκανίκι της Νέας Δημοκρατίας ή του συνδυασμού Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Όχι στο ΣΥΡΙΖΑ όμως. Δεν νομίζω να αναπνέει ριζοσπαστική αριστερά ο συγκεκριμένος. Από τη συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος, τι έχουμε να περιμένουμε? Τώρα δεν μου λες και εσύ κάτι από αυτά γιατί δεν τα έχω. Λοιπόν, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μέσα, ούτε το ΚΚΕ, ούτε η Χρυσή Αυγή. Με κενά τα έδρα της Χρηματικής Αντιπολίτευσης και εκείνα του Κομμουνιστικού Κόμματος και της Χρυσής Αυγής, συζητείται απόψε στην Ολομέλεια το θέμα της συγκρότησης Δικοματικής Επιτροπής για την αναθεώρηση του συντάγματος. Γιατί αυτοί που θα είναι? Με δουλειές. Κάποιοι δεν πιστεύουν στο Σύνταγμα. Αυτό είναι, μήπως έγινε 3 ώρα το μεσημέρι, δεν το έχω παρακολουθήσει καθόλου. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας με πρόσφατη επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής είχε καταστήσει σαφές ότι οι βουλευτές του κόμματός του δεν θα συμμετείχαν σε σχετικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Πρόγευση της τάσης του αυτής είχε δώσει και κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο κύριος Τσίπρας για τον προϋπολογισμό. Θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι πως η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση θα πρέπει να εκκινήσει έπειτα από εκλογές. Εδώ που τα λέμε να είμαστε και πιθανόν τόσο κοντά στις εκλογές και να ετοιμάζει μια κυβέρνηση η οποία δεν αποκλείεται να παραδώσει σε μια άλλη αναθεώρηση του συντάγματος, δεν το βλέπω και πολύ fair, να σου πω την αλήθεια.
και μπορεί να είναι και εκ του πονηρού, γιατί εκεί παίζουν και 50 έδρες και ενδεχομένως κάποιο δαχτυλάκι να ανακατευτεί σε απλές αναλογικές. Δεν το βλέπω πολύ fair αυτή την ώρα. Δεν το κάναν πέρσι, ας μην το κάνουν. Ας χάσουν αξιοπρεπώς αν χάσουν. Κοίτα, θα γίνει χαμός. Σίγουρα θα γίνει χαμός. Το θέμα είναι πού θα πάνε τα επιτόκια και πού θα πάνε τα επιτόκια. Εντάξει, καλός ή κακός, με τον ΑΒ τρόπο η οικονομία μπορούμε να τη φτιάξουμε σιγά σιγά πάλι. Στο εξωτερικό, όταν ακούνε για Ελλάδα, ή αδιαφορούν ή γελάνε. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα στην εξωτερική πολιτική, θεωρώ ότι κοιμόμαστε όρθιοι. Είμαστε ένα τίποτα. Το κομμάτι αυτό το καταλαβαίνεις καλύτερα εσύ από μένα. Εγώ στο μόνο στο που, πάντα, που θα πάνε τα επιτόκια. Λοιπόν, ο Μοσκοβισή που λέει κρίμα, κρίμα επιστροφή στο Brexit, το συμμερίζεσαι? Τι να συμμερίζουμε, ότι είναι κρίμα να γυρίσουμε στο σενάριο του Brexit? Υπάρχει περίπτωση να γυρίσουμε στο Brexit? Όχι. Ούτε με κυβέρνηση. Πολύ φόβος, έτσι, για το τίποτα. Νομίζω ναι. Νομίζω τα ζήσαμε αυτά τα φαινόμενα, ζήσαμε και τις εκλογές κεφαλαίων. Νομίζω δεν θα ξαναδούμε κάτι τέτοιο και εν πάση περιπτώσει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μπαμπούλας. Νομίζω το ίδιο καλό της χώρας θέλει. Μα σκεφτώ και λίγο πολιτικά, δεν νομίζω να θέλουν να πέσουν και σε 6 μήνες. Γιατί πίστεψε με, αν υπάρξει θέμα τύπωσης του νομίσματος του εθνικού, αυτοί θα φύγουν με ελικόπτερο. Τι ελικόπτερο? Ναι, δεν νομίζω λοιπόν να είναι επιθυμία τους, και επειδή δεν έχουν κρύψει τη διάθεσή τους να μην αποστασιοποιηθούν από τις αγορές, και με τους Αμερικανούς έχουν κάνει αρκετές επαφές, και με Άγγλους έχουν κάνει αρκετές επαφές, με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Μπαίνουν, βγαίνουν στην Κουμουνδούρου διάφορες πρεσβείες. Νομίζω... Τους βλέπουν σαν ενδεχόμενη κυβέρνηση. Νομίζω ότι ίσως κάνουν μια πιο αριστερή κατανομή της φορολογίας, αν αυτό λέει κάτι. Και κατά τη γνώμη μου θα φορολογήσουν την ναυτιλία, βέβαια. Θα βαρέσουν στο ψαχνό, ναι, ναι, δεν είναι και πολύ ψαχνό, γιατί η ναυτιλία είναι στο μηδέν. Νιώθεις καλά, εσύ ένας κλάδος να φορολογείται το μηδέν? Εσύ προσωπικά νιώθεις καλά? Όχι, βέβαια. Εσύ πόσα πληρώνεις? Τα ντερά μου. Έτσι. Λοιπόν, πάρα και... Ναι. Εντάξει, μεγάλη συμμετοχή στο ΑΕΠ. 20-30.000, 50.000 κόσμο στην ναυτιλία. Μηδέν όμως, το απόλυτο μηδέν. Κάτσε. Υπάρχει και ένα όριο. Η κοινοσκοπική πληρώνει πάνω από τα 5.000. Υπάρχει και ένα όριο. Και εν πάση περιπτώσει η ναυτιλία είναι και πάρα πολύ εύρωστος κλάδος. Ο πλέον. Ο πλέον εύρωστος. Και επειδή σήμερα έχεις κουραστεί πάρα πολύ και τα έχεις κάνει όλα, θα περάσω σε μια τελευταία ερώτηση και θα σε αποδεσμεύσω με ένα διαλυματάκι. Πώς είδες το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης? Καταρχήν, επειδή οι ερωτήσεις είναι δανεικές, θα σε φέρω μια διαφορετική πολιτική. Ευχαριστώ πάντως που μου κάνεις ερωτήσεις. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον αυτά που λέω είναι στην ίδια γλώσσα με τη δική σου. Πάντως, χωρίς να θέλω να θίξω πρόσωπα για καταστάσεις, είδα ένα τρόμο να επικρατεί στο Βελινέκε σου. Καλά, εντάξει. Ένα τρόμο τον είδα να επικρατεί γύρω-γύρω από σένα. Λοιπόν, στο σημερινό, καταρχήν θα σε διορθώσω αν και δεν το συνηθίζω. Εδώ υπάρχει μια ομάδα. Κομμάτι της ομάδας είσαι και εσύ και βάζεις το λιθαράκι σου και εσύ στο κομμάτι που σου αναλογεί. Άρα, αν είδες ένα τρόμο που νομίζω δεν είδες, ή είδες εν πάση περιπτώσει από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται πολύ στο τελείωμα, τον είδες απέναντί μας και όχι απέναντί μου. Εντάξει, ναι, εδώ ναι, κάνεις πολύ σωστά που με διορθώνεις. Θέλω να τονίσω ότι εδώ γίνεται μια προσπάθεια η οποία είναι πολύ υπερσυλλογική. Ήταν 38 το... η εκπομπή αυτή από την απέναντι πλευρά. Και... Το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν δεν ήταν τόσο διεκπαιρεωτικό. Ακούστηκαν αρκετούτσικες φωνές από την αντιπολίτευση για διάφορα θέματα. Νομίζω ότι και για λόγους που βοηθήσαμε και εμείς, η πρόεδρος εκτέλεσε καλύτερα τα καθήκοντά της, γιατί δέχτηκε εν πάση περιπτώσει κάποιες επικρίσεις από την, και από τον, μάλλον μόνο από τον προφήτη, την εφημερίδα που εκδίδει η Ένωση Συλλεκτών Ελεκτρονικού Τύπου. Ένα από τα θέματα που μας απασχόλησε πάρα πολύ και νομίζω ότι ταρακούνησε αρκετά την κοινωνία της πόλης ήταν το θέμα των γυμναστηρίων, όπου η αρμόδια εντεταλμένη έβαλε πάρα πολύ νερό στο κρασί της. Έβαλε πάρα πολύ νερό στο κρασί της, χωρίς βέβαια να πει θα το αποσύρω, έβαλε πάρα πολύ νερό στο κρασί της. Κατά τα άλλα, τελευταίο συμβούλιο της χρονιάς δεν είχε ερωτήσει, δεν είχε τοποθετήσεις από επικεφαλής, είχε μόνο τα θέματα, δεν είχε κάτι πολύ μεγάλο θέμα. Για όποιους μας ακούνε, θέλω να πω ότι γενικά στους ΟΤΑ τα πολύ σοβαρά θέματα είναι ο προϋπολογισμός, ο ισολογισμός, οι αντιδημαρχίες, οι αναθεωρήσεις των ισολογισμών, των προϋπολογισμών και τα πολύ μεγάλα έργα. Όλα τα άλλα γενικά ένας Δήμος δεν δουλεύει μόνος του. Μην νομίζεις δηλαδή ότι είναι τυχαίος ο λόγος που δεν δηλώνονται πολλοί από αυτούς πια.
μηχανισμός δουλεύει. Δουλεύει ακόμα και στις εκλογές, δουλεύει και, και μεταξύ των... όταν έρχεται μια παράταξη και παραδίδεται σε μια άλλη. Κατά τα άλλα νομίζω ότι έχουμε δώσει μια φωνή στη Νέα Σμύρνη με συμπάθειες, με αντιπάθειες. Ένας γιατρός φίλος πρόσφατα μου είπε δημιουργείται συναισθήματα. Τώρα καταλαβαίνεις αυτό ότι μεταφράζεται επικοινωνιακός. Υπάρχει μια απήχηση όμως, νομίζω γίνεται ένας σκόπος, τα παιδιά τα ξέρεις και εσύ. Μεγάλο σκόπος από πολλούς, ο καθένας από την πλευρά του και μέχρι στιγμής μόνο μπροστά πάει. Λοιπόν, επειδή τώρα το θυμήθηκα, άκουσα, μάλλον είδα στο Facebook ένα σχόλιο που έκανε ο Βενιζέλος όταν θα ανέβει ο Τσίπρας. Ναι. Τι ήταν αυτό, μιλάμε, εντάξει, δεν υπάρχει. Όταν ανέβεις θα σε κάνω μάγκα. Το λέω πολύ χαλάρα τώρα. Θα σου. Θα σου ήταν. Τα βάρδουλα. Θα σου ή άλλοι θα σε. Όχι, ήταν επί προσωπικού. Αν ανέβεις θα σου τα βάρδουλα. Εγώ δεν το κατάλαβα έτσι. Εγώ το κατάλαβα. Πού πας ρε μεγάλε, μόλις βγεις θα σου οι ξένοι. Οι ξένοι υποτίθεται ότι είναι μπαμπούλες. Όχι ο ίδιος. Δεν πας στον άλλο κατά πρόσωπα να το πεις αυτό. Του λες ξέρεις οι ξένοι. Δεν καταλαβαίνουν και τίποτα. Εγώ το κατάλαβα έτσι. Αλλά και πάλι η χρήση του ρήματος, μπας το και μεταξύ τους ακόμα και σε πηγαδάκι, δεν τους αρμόζει. Δεν αρμόζει ειδικά στο Βενιζέλο που τουλάχιστον είναι συνταγματολόγος και έχει τρομερή διαλόγου έτσι μέσα σε όλα αυτά. Πραγματικά, πραγματικά. Έχει μεγάλη φράδια. Διώξε με. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Δεν θα πω εγώ καλή χρονιά γιατί την Πέμπτη έχω μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Αν μπορέσει, είσαι ευπρόσδεκτο. Θα παρουσιάσουμε ευχαριστώ ένα βιβλίο ενός φίλου και νέου Μουνιώτη. Δεν θα πω παραπάνω. Και φυσικά θα έχει και λίγο πολιτική συζήτηση γιατί η οικονομία κατάτησε να είναι μόνο πολιτική πλέον. Ενώ είπε πετάει κομμάτι τη. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δείξε ένα διάλειμμα σα. Σε καλή νυχτίζω. Και μετά περισσότερο Μιχάλη Καελή. Αυτό, αυτό.
ξεκουραζόμαστε από το μικρό διαλυματάκι που κάναμε. Αποδεσμεύσαμε τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Έχω εκτυπώσει ένα άρθρο, ένα μεγάλο άρθρο. Το έγραψε ο αγαπημένος μου δάσκαλος, ο Αλέξανδρος Τσούμπας. Και ταχώνει σε όλους και σε όλα. Αυτό το άρθρο θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί είναι, λέει τα πράγματα με το όνομά τους, τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να δώσετε μεγάλη προσοχή, γιατί μας αφορά όλους και κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε αυτιστικοί. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια χώρα η οποία γεωγραφικά είναι έκθετη στις λαθρομεταναστεύσεις ορδών εξαθλειωμένων συνανθρώπων μας και ταυτόχρονα δεχόμεθα τις πιέσεις του οργανωμένου παγκόσμιου οικονομικού συστήματος, το οποίο εμείς προκαλέσαμε και το οποίο διαισθανόμεθα όλοι στο πετσί μας, αλλά μέχρι εκεί. Δεν δρούμε. Δεν αντιλαμβανόμεθα το θανάσιμο κίνδυνο που έρχεται. Μερικοί τα βλέπουν, τα λένε, τα γράφουν, προτείνουν λύσεις. Άλλοι τα διαβάζουν. Αυτοί που τα βλέπουν και τα γράφουν νιώθουν σαν το βοόντα εν τη ερήμο. Καμιά ανταπόκριση ή αντίχηση ή απήχηση, κανένας αντίλαλος, απόϊχος από αυτούς που τα ακούν ή τα διαβάζουν. Οι δέκτες προτιμούν να τραπεζοριτορούν, να πολιτικολογούν, να παριστάρουν τους ξερόλες και μετά το κενό. Διότι ενώ θα έπρεπε να μας απασχολεί η δομή του ακρογωνιαίου λίθου της ασκήσεως της εθνικής πολιτικής, εσωτερικής και εξωτερικής, που δεν είναι άλλος από την εσωτερική μας συνοχή, η οποία είναι αποτέλεσμα δομής στερεού κράτους, το οποίο σέβεται τον πολίτη και είναι και από αυτόν σεβαστό, δομή εδραζομένη στην εθνική μας ταυτότητα, έτσι ώστε με βάση αυτήν την εσωτερική μας συμπαγή, δομή ως κράτους κοινωνίας, ως λαού έθνους, να παράξουμε εθνική πολιτική, με επίγνωση του πού βρισκόμεθα και του πού θέλουμε να πάμε, λαμβάνοντας υπόψη τις κινητήριες της διεθνούς πολιτικής δυνάμεις, ανταυτού η εσωτερική μας αποσύνθεση, την οποία οι ακοστρόφοι της τάλαινας χώρας μας με ρίμνησαν να επιβάλλουν τις τελευταίες δεκαετίες και εμείς ως Βαλκάνιοι χωριάτες την αποδεχτήκαμε και την οικοδομήσαμε αγωγκίστως, μας αναγκάζει να πορευόμεθα στη σύνθετη σήμερα παγκόσμια κοινωνία χωρίς ποδιά τα οποία μόνοι μας αφαιρέσαμε. Κατέστημεν από υπερήφανος λαός, ο οποίος προσέφερε και στη σύγχρονη παγκόσμια κοινότητα ιδέες και ανακαλύψεις εν καιρό ειρήνης και ηρωισμούς, νίκες με παγκόσμια επιρροή εν καιρό πολέμου, λαό επετών. Τότε η προσφορά μας εγέννητο και δεκτή και παραδεκτή. Σήμερα μας βλέπουν ως παράσιτο, όχι άδικα. Όταν αποδομείς πρώτον τη βιομηχανία σου, Κωνσταντίνος Καραμαλής 74-80 και Ανδρέας Παπαντρέου 81-85. Λοιπόν, δεύτερον, την παιδεία σου. Κωνσταντίνος Καραμαλής 74-80, Ανδρέας Παπαντρέου 81-85. Την αστική σου τάξη, το συνεκτικό δηλαδή κρίκο του ιστού της κοινωνίας σου. Κωνσταντίνος Καραμαλής 74-80 και Ανδρέας Παπαντρέου 81-85. Τέταρτον, την υγεία σου. Συνέβαλαν σε αυτό και προαναφερθεί στις ορδές των ξένων λαθρομεταναστών. Και ταυτόχρονα δανείζεσαι για να καλοπερνάς και όχι για να τοποθετείς και το τελευταίο ευρώ σε έργα ανταποδοτικά τα οποία θα σου φέρουν έσοδα δια την άσκηση εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής και δια την αποπληρωμή των δανεικών, όπως έγινε αδιαλείπτως από το 1981 έως το 2009. Όταν όχι απλώς εμποδίζεις, αλλά καταπνίγεις την ανάπτυξη τη σοβαρή ατομική, ιδιωτική έχει επικρατήσει να λέγεται, πρωτοβουλία, όταν εισάγεις πολύ περισσότερα από αυτά που εξάγεις, όταν παράγεις υπό πολλαπλάσια αυτόν που χρειάζεσαι για να ζήσεις και αναγκάζεσαι να εισάγεις τα πολλαπλάσια, όταν δηλαδή δεν εκμεταλλεύεσαι το χρυσοφόρο σου έδαφος και υπέδαφος, όταν χαρίζεις τεράστια ποσά στους συμμέτερους των πολιτικών, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους τραπεζίτες και επιχορηγείς πρώτον το μέγαρο μουσικής με δεκάδες αν όχι εκατοντάδες εκατομμύρια, δεύτερον τα ιδιωτικά ιδρύματα Καραμαλή, Μητσοτάκη και άλλα, τρίτον όταν σπαταλάς σε πολλούς μη παραγωγικούς φορείς ή πρόσωπα τα λιγοστά που έχεις, σε μια εποχή πτωχεύσεως, όταν δηλαδή ξεχνάς τη λαϊκή ρίση, όλα τα έχει η Μαριωρή ο Φερετζής της έλειπε, τότε ασφαλώς δεν επικοινωνείς με το περιβάλλον. Είσαι αυτιστικός. Όταν αντικαθιστάς τους ιστορικά αποδεδειγμένα συμμάχους σου, εν προκειμένου τους Άγγλους, καθότι αυτοί ήσαν οι μόνοι που σε δάνησαν, έστω και με υπερβολικά επιτόκια, όταν κανένας άλλος δεν σε δάνιζε,
για να συνεχίσει τον αγώνα της Παλαιγενεσίας που άρχισε το 1821. Αυτοί σε απείλαξαν από τον Ιμπραήμ και έσωσαν την επανάσταση. Εδουάρδος Κόδρινγκτον, ναυμαχία του Ναβαρίνου 20 Οκτωβρίου του 1827. Με αυτούς, τους Άγγλους, συμμάχησε ο εκ των μεγίστων Ελλήνων πολιτικών του 19ου αιώνος και άγνωστος στους σημερινούς Έλληνες, Αλέξανδρος Κουμουντούρος, και μετέφερε τα σύνορα από τη Λαμία στον Τύρναβο, ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Ιωάννης Μεταξάς, εποφελία του έθνους, με τους ιστορικά τουλάχιστον ουδέτερους αν όχι ενάντιού σου Γάλλους και τους ιστορικά ενάντιού σου Γερμανούς, όπως έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στην περίοδο της Πρωθυπουργίας του 1955-1963, διότι οι Άγγλοι τον έδιωξαν από το Κάιρο λόγω της συμπεριφοράς του στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο και στη διάρκεια της κατοχής στην Αθήνα, ενώ εγνώριζε ότι η ενέργειά του αυτή θα κόστιζε στην πατρίδα, διότι ως ήθιστε να λέγεται γυρεάλβιον, θα έβρισκε τον τρόπο να σε εκδικηθεί, τότε είσαι ή αφελής ή αν θέλει ή είσαι αυτιστικός. Κρατάμε το αυτιστικός. Όταν υποδέχεσαι με τα βαΐων και κλάδων ως σωτήρα τον Ιούλιο του 1974, αυτόν ο οποίος αυτοβούλος εγκατέλειψε με το ψευδώνυμο Τριανταφυλλίδης το 1963 ο κύριος Καραμαλής και του παραδίδεις εν λευκό την εξουσία, ενώ γνωρίζεις ή έπρεπε να γνωρίζεις τις μειωτικές, ασύμφορες και εν πολλής αντεθνικές για τη χώρα ενεργείες του, πρώτον, το 1955, ουδεμία αντίδραση έναντι του διωγμού των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Δεύτερον, 1956, απόρριψη του σχεδίου Χάρντινγκ για την Κύπρο, προέβλεπε αυτονομία μετά την πάροδο 10 ετών. Τρίτον, το 1957, ουδεμία αντίδραση στο διωγμό των Ελλήνων της Αιγύπτου. Τέταρτον, 1959, αντικατάσταση στην Κύπρο των Άγγλων από τους Τούρκους, συνθήκη Ζηρίχης Λονδίνου, η οποία πέραν πολλών άλλων ανεφάρμοστων διατάξεων έδιδε το αντιδημοκρατικό δικαίωμα της οριστικής αρνησικυρίας, το βέτο δηλαδή, στη μειοψηφία των Τουρκοκυπρίων, με αποτέλεσμα την αδυναμία εφαρμογής της στα γεγονότα 63-64 και τις γνωστές από τότε έως και σήμερα επιπτώσεις, η αρχή είναι η ίμιση του παντός. Πέμπτον, το 1957, μία αποδοχή της προτάσεως Αντενάουερ να καταστεί η Ελλάς ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος. Σίγμα ΤΑΦ, 1955-1963, μη διεκδίκηση του κατοχικού δανείου και των πολεμικών αποζημιώσεων από τους Γερμανούς. Θα μου πει κάποιος, τα λέει και ο Γλέζος. Έλα εδώ κύριε Γλέζο, ήσουνα στην κυβέρνηση του Πασόκ τόσα χρόνια, ναι. Λες, βγαίνεις στον Παπαδάκη από εδώ από εκεί και λες ότι σε 20 μέρες θα έχουμε διεκδικήσει. Όταν ήσουν στην τότε κυβέρνηση 20 μέρες, γιατί δεν βρήκες? Λοιπόν, καταστρατήγηση της έννοιας του κοινοβουλευτισμού. Πρώτον, εκλογές του 1956. Το δεύτερο σε αριθμόν ψήφος κόμμα, το ΕΡΕ, αποκτά την πλειοψηφία στη Βουλή. Με τις εκλογές του 1961, κτίση της εξουσίας μέσω βίας και νοθείας και άλλα, χωρίς να αντιλαμβάνεσαι τις συνέπειες των πράξεών σου, είσαι αυτιστικός. Όταν απεμπολείς την ιστορία σου, διότι για τον Κίμωνα η Κύπρος ήταν κοντά τότε, 2.500 χρόνια πριν, όταν το 450 π.Χ. έπλευσε σε αυτήν και επέτυχε να εκδιώξει τους Πέρσες κατακτητές, ενώ για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή η Κύπρος ήταν μακριά τον Αύγουστο του 1974, όπως ο ίδιος εδήλωσε, αφήνοντας τους Τούρκους να καταλάβουν το 38% της Μεγαλονήσου μας, τότε ως μη σεβόμενος στην ιστορία σου, την οποία αλλού επικαλείστε αισθανόμενος υπερήφανος δι' αυτήν, ενεργείς άνευ επιγνώσεως αντεθνικά, εμπεζόμενος από τον κυβερνήτη σου, τον οποίον ταυτόχρονα εμπιστεύεσαι, είσαι δηλαδή αν μη τι άλλο αυτιστικός. Όταν φεύγεις από τη συμμαχία, έξοδο από το ΝΑΤΟ, ο κύριος Καραμαλής το 1974, και στη συνέχεια σχεδόν εκλιπαρείς την επανένταξή σου σε αυτήν, τότε ασφαλώς πέραν της αξιοπρέπειας χάνεις μέρος του μεριδίου του οποίου σου άνοικε με βάση την αρχική σύμβαση το 1952 του Πλαστήρα, τον οποίον καρπούται ο αντίπαλός σου, εν προκειμένου ο Τούρκος. Τότε ενεργείς αντεθνικά και ευτελίζεσαι, διότι δεν κατανοείς το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί μια συμμαχία. Είσαι αυτιστικός. Όταν δεν απαιτείς το άνοιγμα του φακέλου της Κύπρου για να γνωρίζεις ποιοι επί σκηνής και πίσω από αυτήν ευθύνονται για την μεγαλύτερη μετά τη μικρασιατική καταστροφή απώλεια εθνικού εδάφους, τότε θέλω τυφλής. Με άλλα λόγια, προτιμάς να ζεις σε φανταστικό κόσμο. Είσαι αυτιστικός.
Όταν προβαίνει στην κάθαρση των πανεπιστημίων από τους χουντικούς καθηγητάς μέσω λαϊκών δικαστηριών 1974, Δημήτρης Τσάτος, Κωνσταντίνος Καραμαλής, χωρίς να αντιλαμβάνεσαι τις συνέπειες των πράξεών σου, τότε είσαι αυτιστικός. Όταν εισέρχεσαι το 1980, Κώστας Καραμαλής, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία της οικονομίας σου, βιομηχανία, αγροτική παραγωγή, τουρισμός, κατασκευαστικός κλάδος κλπ. Και την κατάλληλη δομή του κράτους, γραφειοκρατία, ώστε να αντιμετωπίσει την ανταγωνιστικότητα των άλλων δομημένων να σε ανταγωνιστούν οικονομιών, τότε ή επιδιώκεις την καταστροφή της οικονομίας σου, δηλαδή λειτουργείς όσο θέλει, ή αγνοείς ανεπίτρεπτα το νέο περιβάλλον στο οποίο εσύ στέλνεις τη χώρα. Στη δεύτερη περίπτωση είσαι αυτιστικός εδώ. Ας το κρατήσουμε. Όταν εν μέσω ελευθερίας εκφράσεως γνώμης δεν τολμάς να ομιλείς για τα μέγιστα δεινά που αυτός, ο κατεξοχήν μεταπολεμικός ολετρίτης πατρίδος Κωνσταντίνος Καραμαλής, επέσυρε στον τόπο, ελάχιστοι τολμούν, αλλά απέναντίας, υποτασσόμενος στην προπαγάνδα, τον αποδέχεσαι ως τον τέταρτο μεγαλύτερο Έλληνα όλων των εποχών, το 2009 στην τηλεόραση του Sky, τότε είσαι και βλάξ και εθεροβάμων και αυτιστικός. Όταν λησμονείς τα έργα και τις πράξεις του Ανδρέα Παπανδρέου όπως πρώτον συμμετοχή στην αποτροπή αποδοχής του σχεδίου Άτσενσον για την επίλυση του Κυπριακού το 1964, εναντιούμενος στις προθέσεις του πατρός του Γεωργίου Παπανδρέου, δεύτερον, σε παραστρατιωτική οργάνωση το 1965 Ασπίδα, οι παλαιότεροι γνωρίζουν, αναγνώριση των στρεψάντων τα όπλα εναντίον της πατρίδας συμμοριτοκομμουνιστών το 1982, τρίτον, τη σπατάλη του δημοσίου χρήματος και θεμελίωση του άφρονος δανεισμού 81-89. Τέταρτον, τον ευτελισμό της χώρας στους συμμάχους της, όπως λόγου χάρη λόγω της στάσεώς του στην κατάρριψη του κορεάτικου αεροσκάφου το 82 από τους Ρώσους. Πέμπτον, την απενοχοποίηση της μίζας. Έκτον, υποχώρηση έναντι των τουρκικών αξιώσεων, συμφωνία με τον Οζάλ τον Ιανουάριο του 1988 στον Ταβός, και την συνεχεία παραδοχή της υποχωρητικότητάς του δια της φράσεως «Μέα κούλπα, δικό μου το λάθος» και άλλα, του εκχωρείς και πάλι την εξουσία των 93 και τον βαφτίζεις ως τον καλύτερο πρωθυπουργό της μεταπολιτεύσεως, Καθημερινή 2007, Real News 2010, Alco 2013. Τότε είσαι αυτιστικός. Λοιπόν, όταν δέχεσαι την είσοδο στην κυβέρνηση του υπαριθμών ενός εσωτερικού σου εχθρού των κομμουνιστών, έγινε το 1989 στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, και στη συνέχεια τοποθετείς στον ίακα της πατρίδας σου αυτόν Μητσοτάκη, ο οποίος πρώτον παρεχώρησε μέρος της κυβερνητικής εξουσίας στους κομμουνιστές, δεύτερον τορπίλησε σε εισαγωγικά τη λύση του σκοπιανικού προβλήματος με βάση τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως 27 Ιουνίου 1992 και του Κλίντον 2 Οκτωβρίου 1992, οι οποίες απειγόρευαν τη χρήση του ονόματος Μακεδονία από τα Σκόπια, διότι δεν θεωρούσε το όνομα σημαντικό και εξήφανε μέσω του ΟΗΕ την ονομασία Φύρομ. Τρίτον, συμμετείχε ως υπουργός συντονισμού το 1978-90 στην αποβιομηχανοποίηση της χώρας. Δεύτερον, ως υπουργός εξωτερικών το 1980-81 στην χωρίς την δέουσα προετοιμασία είσοδο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τρίτον, ως πρωταγωνιστής στην αποστασία τον Ιούλιο του 65, προθάλαμος του στρατιωτικού κινήματος του 67, τότε ως μη έχουν επίγνωση των πράξεών σου, τι είσαι, αυτιστικός. Όταν υπακούοντας τους ταγούς σου, το 1999 με τον κύριο Σιμίτη, χάνεις την περιουσία σου, τους κόπους σου δεκαετιών, παίζοντας το χρηματιστήριο το 1999, χωρίς να γνωρίζεις τους κανόνες λειτουργίας του, τότε συμμετέχεις δηλαδή σε έναν μη αναγνωρισμένο από εσένα περιβάλλον, τι είσαι, μήπως είσαι αυτιστικός. Όταν μάλιστα το 2000 καθιστάς αυτούς που σε οδήγησαν ένα χρόνο πριν στην προαναφερθήσα απώλεια και πάλιν ταγό σου, τότε είσαι θεράπευτα αυτιστικός. Όταν υιοθετείς το δομημένο στα μέτρα της Γερμανίας ευρώως νόμισμα της χώρας σου, 2001 με τον κύριο Σιμίτη, χωρίς τη σύγκριση των οικονομιών Γερμανίας-Ελλάδος, τότε είσαι ή προδότης ή εθεροβάμων ή αυτιστικός. Κρατάμε το αυτιστικός. Όταν σκέπτεσαι να υποδεχτείς ως σωτήρα τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, εάν και όταν αυτός αποφασίσει την επάνωδό του στην πολιτική σκηνή,
αυτόν ο οποίος πρώτον δεν υλοποίησε τους πυλώνες της προεκλογικής του εκστρατείας το 2004, αναφέρομαι στον Κώστα Καραμαλή, όπως πρώτον την αναδόμηση του κράτους. Ποια αναδόμηση? Την πάταξη της διαφθοράς, το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου κτλ. Συγγνώμη. Τρίτον, την ανάταση της οικονομίας. Υπεχώρησε πλήρως και ακύρωσε τη ρίση του. Δεν θα ανεχθούμε να κυβερνούν τον τόπο 5 νταβατζίδες και 6 συντεχνίες. Τρίτον, βούλιαξε έτη περαιτέρω την ελληνική οικονομία, διπλασιάζοντας σχεδόν τα έξοδα του κράτους σε μισθούς και συντάξεις, αυξάνοντας τους δημοσίους υπαλλήλους. Τέταρτον, επέτρεψε τη συνέχιση των σκανδάλων, υποθέσεις μονής βατοπεδίου, δομημένων ομολόγων, Ζαχόπουλου κτλ. Πέμπτον, επέτρεψε στους πάσης φύσεως αντιδημοκρατικούς ταραξίες να ευτελήσουν το κράτος το Δεκέμβριο του 2008 με την αμυντική αστυνομία, για να μην πω περισσότερα. Παρέγραψε τις ποινικά κολάσιμες υποθέσεις που ετελέστησαν από μέλη της πρώτης κυβέρνησης 2004-2007, κυβερνήσεώς του, κηρύσσοντας ευνηδιαστικά τη λήξη των εργασιών της Βουλής το Μάιο του 2009, τότε είσαι αυτιστικός. Όταν δεν αφαιρείς την ελληνική υπηκότητα από τον Γιώργο Παπανδρέου, επειδή αυτός πέραν όλων των άλλων διεθνών ευτελισμών σου είχε προγραμματίσει πρώτης αναλήψεως των καθηκόντων του ως πρωθυπουργού να αναθέσει τη διακυβέρνηση της χώρας σε αλλοδαπούς, την οποία και υλοποίησε, προέβη δηλαδή σε πράξεις χά της προδοσίας, τότε εάν δεν είσαι προδότης, είσαι τουλάχιστον αυτιστικός. Κρατάμε το αυτιστικός. Όταν διαπιστώνεις τη συνεχή αυτοανέρεση των λόγων του νυν πρωθυπουργού σου, δηλαδή επιβεβαιώνεις ότι δεν υπάρχει κυβερνητικό πρόγραμμα εξόδου από την κρίση και ούτε μπορεί να υπάρξει χωρίς τα κατάλληλα εργαλεία. Δύο απλά παραδείγματα είναι οι τράπεζες, ΕΤΒΑ και η αγροτική. Και συνεχίζεις να τον ακούς, είσαι αυτιστικός. Λοιπόν, όταν είσαι έτοιμος να δεχτείς να σε κυβερνήσει ένας συνασπισμός πολλών αριστερών αποχρώσεων με προεξάρχουσες τις κομμουνιστικές, μαρξιστικές, μαοιστικές, τροτσκιστές, ευρωκομμουνιστές κτλ, τότε δεν είσαι απλά αυτιστικός, είσαι και άπατρης. Όταν δέχεσαι να έχεις παρόντες στην πολιτική σκηνή επί πολλές δεκαετίες τα ίδια πρόσωπα. Πρώτον, Κωνσταντίνος Καραμαλής εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτή το 1935 και απεχώρησε από την πολιτική το 1995. Ο Δεάνη Ψιός του Κώστας εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτή το 1989. Δεύτερον, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής το 1946 και απεχώρησε από την πολιτική το 2004. Ενώ η κόρη του Ντόρα εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής το 1989 και ο υιός του Κυριάκος το 2004. Τρίτον, ο Αντώνης Σαμαράς εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής από το 1977. Τέταρτον, Γεώργιος Παπανδρέου εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής το 2022, κατήχε κυβερνητικές θέσεις από το 1916 και απεχώρησε υποχρεωτικός από την πολιτική το 1967. Πέμπτον, Ανδρέας Παπανδρέου εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής το 1964 και απεχώρησε από την πολιτική το 1996 διαλόγους υγείας. Έκτον, Γεώργιος Ανδρέας Παπανδρέου έγινε βουλευτής για πρώτη φορά το 1981. Έβδομον, Απόστολος Κακλαμάνης παρών στην πολιτική σκηνή της χώρας από το 1963 έως και σήμερα. Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, παρών στην πολιτική σκηνή από το 1961 στο 2009. Ο υιός του Μιλτιάδης είναι παρών σαν πολιτικός από το 2000. Και συνεχίζω, Χαρίλαος Φλωράκης, παρών στα πολιτικά πράγματα της χώρας από το 1941. Ιωάννης Πασαλίδης, εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής το 1923 και τελευταία το 1964. Λοιπόν, Ηλίας Ηλίου εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής το 1951 και τελευταία το 1977 και εν τέλει το 1981 αποχώρησε οικειοθελώς από την πολιτική. Αντώνης Μπριλάκης εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής το 1951 και τελευταία το 1990. Αλέκα Παπαρίγα διετέλεσε επί 22 συναπτά έτη Γενική Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας 1991-2013. Σπύρος Χαλβατζής, παρών στην πολιτική σκηνή από το 1962. Μανώλης Γλέζος εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής το 1951. Λεωνίδας Κύρκος εξελέγει για πρώτη φορά από το 1961. Αλέκος Αλαβάνος εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής το 1981. Ο πατέρας του, παππούς του και ο αδερφός του ήσαν βουλευτές. Νίκος Κωνσταντόπουλος εξελέγει βουλευτής το 1990. Το 12 τον διαδέχτηκε η κόρη του Ζωή, καθώς και πάμπολους άλλους, με αποτέλεσμα όχι μόνο να μιμήσει τα κομμουνιστικά καθεστώτα ή τις δικτατορικές διακυβερνήσεις Φράνκο Σαλαζάρ και άλλους,
αλλά να υπερβάλλεις, καθότι στα προωρηθέντα καθεστώτα δεν υπήρχε οικογενειακή διαδοχή πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Ζεις δηλαδή κάτω από φεουδάρχες, αφού η έννοια του κοινοβουλευτισμού χάνει την αξία της, όταν οι ακοστρόφοι είναι οι ίδιοι ή τα παιδιά τους και εσύ νομίζω ότι το καθεστώς είναι δημοκρατικό. Είσαι αυτιστικός. Όταν διεκδικείς, θεωρητικολογώντας με βάση την ιστορία σου και όχι με βάση την αλληλοεξυπηρέτηση συμφερόντων, βασιζόμενος στη σοβαρότητα του κράτους σου, τότε είναι σαν να λες, παραδείγματος χάρη στον Αμερικανό, ότι πρέπει να παραδώσει την Αμερική στους Ινδιάνους, δηλαδή δεν αντιλαμβάνεσαι τους κανόνες λειτουργίας της παγκόσμιας κοινωνίας. Είσαι αυτιστικός. Όταν επιτρέπεις το κράτος να οικειοποιείται κατά τα πρότυπα των κομμουνιστικών χωρών την οικονομία σου, με αποτέλεσμα τον πνιγμό της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, με συνέπεια τον πλουτισμό κρατικοδίαιτων επιχειρηματιών, τραπεζιτών και των πολιτικών σου εις βάρον σου, τότε ως μη δεχόμενος τον τίτλο του βλακός είσαι αυτιστικός. Όταν επιτρέπεις σε αυτούς οι οποίοι κατέχουν θεσμικές θέσεις προστασίας των εργαζομένων να τις χρησιμοποιούν ως μέσο ανελήξεώς των σε βουλευτικά και υπουργικά αξιώματα, ενεργώντας από την έαν αυτήν θέση τους εναντίον των συμφερόντων των εργαζομένων, τότε ξεχνάς την πραγματικότητα και καθίστασαι αυτιστικός. Όταν οι συνδικαλιστές κλείνουν επιχειρήσεις δομημένες με κόπο και μόχθο δεκαετιών, με αποτέλεσμα εσύ να χάνεις τη δουλειά σου, ενώ αυτοί πλουτίζουν και σιωπάς, τότε ως μη έχουν αίσθηση της πραγματικότητας είσαι αυτιστικός. Όταν μεταφέρεις στο σύγχρονο κόσμο το ραγιαδισμό της ρουφιστολογίας και δομείς τη σχέση σου με τους πολιτικούς πάνω σε βάσεις ενός κατεξοχήν πελατειακού κοινοβουλευτισμού, ο οποίος πλέον δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα αιτήματα των πελατών του, όχι επειδή είδε τα διέξοδα αυτών των σχέσεων και άλλαξε, αλλά διότι απλά η νοοτροπία του αυτή οδήγησε εσένα σε πτώχευση, χωρίς την αυτοεπίγνωση των πράξεών σου, είσαι αυτιστικός. Όταν στέλνεις ποδοσφαιριστές, τραγουδιστές, ηθοποιούς, αγράμματους δημοσιογράφους κτλ. Στην Εθνική και Ευρωπαϊκή Βουλή, στέλνεις δηλαδή κατεξοχήν ακατάλληλα άτομα, ή όταν επανεκλέγεις αυτούς που σε οδήγησαν στον ευτελισμό σου, διότι δεν αντιλαμβάνεσαι το σκοπό της αποστολής των, είσαι αυτιστικός. Όταν αποδέχεσαι πολιτικούς οι οποίοι υποτιμούν την νοημοσύνη σου, λέγοντάς σου άλλα προεκλογικά και υλοποιώντας άλλα μετεκλογικά, τότε ταυτιζόμενος με αυτούς διαβείς μέσα στο ψέμα και τη διαφορά, με τη διαφορά ότι οι μεν ψεύτες πολιτικοί εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ολίγων, των εαυτών των συμπεριλαμβανομένων, κάτι που δεν φαίνεται να εστερνίζεσαι στην πράξη, τότε ως μη αντιλαμβανόμενος το πολιτικό σου περιβάλλον είσαι αυτιστικός. Όταν στην κάλπη λειτουργείς με γνώμονα το μη χείρον βέλτιστον, υλοποιείς τη ρίση «άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς». Είσαι αυτιστικός, αφού για πολλωστή φορά λάθεψες, ενώ η εμπειρία σου άλλα σε δίδαξε. Όταν δεν εκπαιδεύεις τα παιδιά σου να δομούν την προσωπικότητά τους μέσω ιδανικών και στόχων, η επιτυχία των οποίων να στηρίζεται στον κόπο, το μόχθο, την επιμονή, την υπομονή και το θάρρος προς όφελον των ιδίων και της κοινωνίας, η οδός αυτή αποτρέπει με τα βεβαιότητα στη χρήση ναρκωτικών και της πορνείας, δύο τεράστια προβλήματα της σημερινής κοινωνίας, αυξανόμενα σχεδόν εκθετικά, τότε ή δεν αγαπάς τα παιδιά σου, ή δεν αντιλαμβάνεσαι το περιβάλλον στο οποίο τα στέλνεις να ζήσουν. Εδώ είσαι στη δεύτερη περίπτωση αυτιστικός. Όταν μεγαλώνεις τα παιδιά σου με αποκλειστικό γνώμονα τον υλιστικό πλούτο χωρίς τον πλούτο του λόγου, τότε όσα πεμπολών την φύση σου διαβιείς αυτιστικά. Όταν δέχεσαι την εκποίηση της περιουσίας σου έναντι πινακίου φακής για να επιβιώσεις σήμερα υποθηκεύοντας το αύριο των παιδιών σου, τότε ο Έλλην δεν είναι παιδοκτόνος, επειδή δεν αντιλαμβάνεσαι το αύριο το οποίο οι ταγοί σου ετοιμάζουν και μάλιστα επί πολλές δεκαετίες, είσαι αυτιστικός. Όταν δέχεσαι την προπαγάνδα εξυμνήσεως από τα ΜΜΕ κρατικά και ιδιωτικά των κομμουνιστών ή επικράτηση των οποίων θα σε οδηγούσε στα Σόβιετ και επιμένεις αυτήν την αποδοχή μετά την εισβολή των Ορδών, η οποία ακολούθησε την πτώση της Σοβιετικής Ενώσεως και μάλιστα εντονότερα, τότε είσαι αυτιστικός. Λοιπόν, αυτό το σβήνω. Ωραία.
Όταν δέχεσαι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ταλαιπωρούν ψυχικά αυτούς οι οποίοι τρέφονται από τα σκουπίδια των άλλων, τα συσίτια των εκκλησιών και των δήμων, δείχνοντάς τους καθημερινά πώς να μαγειρεύουν δέσματα απλησίαστα για αυτούς, ή είσαι βάρβαρος ή αυτιστικός. Εμείς κρατάμε το αυτιστικός. Όταν δέχεσαι τους υποτεταγμένους στο Παγκόσμιο Ιουδαϊκό Συμβούλιο Πολιτικούς, και τέτοιοι είναι όλοι τους, χωρίς να αντιλαμβάνεσαι το τέλος της διαδρομής αυτής σου της υποταγής, τότε είσαι αυτιστικός. Όταν επί μια 60ετία και πλέον αδιαφορείς δια τον εθνικό σου μέλλον και ταυτόχρονα το υπονομεύεις χωρίς να το κατανοείς, είσαι αυτιστικός. Όταν μετατρέπεις το κλαίος των προγόνων σου σε ασπίδα του ατονικού και επέτου εαυτού σου, τότε δεν έχεις συνέστηση του περιβάλλοντος στο οποίο ζεις. Είσαι αυτιστικός. Όταν παρασύρεσαι στον ευδαιμονισμό δημιουργώντας έτσι ένα πλαδαρό σώμα με συνέπεια να παρασιτεί ολόκληρο και αποτέλεσμα την αυτοκαταστροφή του, την οποία αυτοκαταστροφή δεν αντιλαμβάνεσαι, είσαι αυτιστικός. Όταν δομείς μια κοινωνία χωρίς τους κανόνες ευθύνη, προσφορά, αμοιβή, παραδείγματος χάριν, το άθροισμα των απολαβών, όλων των αρχηγών των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, μαζί με αυτές των αρχηγών αστυνομίας, πυροσβεστικής και λιμονικού, υπολείπονται των απολαβών ενός βουλευτού, η αμοιβή ενός πανεπιστημιακού λέκτορα είναι υπό πολλαπλάσια της αμοιβής μιας καθαρίστριας του Υπουργείου Οικονομικών, η αμοιβή ενός δασκάλου είναι υπό πολλαπλάσια αυτής ενός οδηγού τρένου, η αμοιβή ενός λοχαγού υποπλοιάρχου σμιναγού είναι υπό πολλαπλάσια αυτής του υπαλλήλου του μεταφέροντος το ποτήρι με το νερό στους ομιλούντες στη Βουλή Βουλευτών. Η αμοιβή ενός ιατρού είναι υπό πολλαπλάσια της αμοιβής μιας απλής γραμματέως της Βουλής κτλ. Τότε, ως λειτουργών αντικοινωνικά, εάν δεν είσαι σχιζοφρενής, είσαι αυτιστικός. Όταν κοπιάζεις για να σπουδάσεις τα παιδιά σου και στη συνέχεια, λόγω της κατάντιας σου, την οποία εσύ προκάλεσες, δείχνεις το δρόμο σε αυτά να φύγουν στα ξένα, στερώντας την πρόοδο της πατρίδος σου και την επιλογή των παιδιών σου να ζήσουν όπου αυτά επιθυμούν, τότε αν δεν είσαι αν θέλει, είσαι αυτιστικός. Εγώ δούλευα στο αεροδρόμιο μέχρι πριν απολυθώ και έχω συζητήσει με πάρα πολλούς Έλληνες οι οποίοι έφυγαν στο εξωτερικό επειδή δεν μπορούσαν να συνεχίσουν εδώ τη δουλειά τους, είτε γιατί απολύθηκαν, είτε γιατί δεν τους πρόσφερε το κράτος δουλειά. Είδα δηλαδή πάρα πολλά παραδείγματα. Λοιπόν, τότε αν δεν είσαι αν θέλει, είσαι αυτιστικός. Όταν δεν ακούς αυτούς που σου χτυπάνε τις καμπάνες του κινδύνου, είτε διότι δεν επιθυμείς να ακούς, είτε διότι φοβάσαι, είσαι αυτιστικός. Όταν δεν αντιλαμβάνεσαι ότι οι πολιτικοί σου αντικατοπτρίζουν τον ίδιο τον εαυτό σου και για να τους αλλάξεις πρέπει πρώτα ο ίδιος να αλλάξει τον εαυτό σου, τότε είσαι αυτιστικός. Εάν ένας έκαστος των γηγενών κατοίκων αυτής της χώρας δεν επομισθεί τις ευθύνες του ως πολίτου και επί τη βάση αυτών των ευθυνών δεν αναδομηθεί και δεν φροντίσει αυτή την αναδόμησή του να τη διοχετεύσει στους γύρω του, δημιουργώντας μια νέα κοινωνία πολιτών οι οποίοι θα προσφέρουν και θα απαιτούν με γνώμονα το τρίπτυχο ευθύνη, προσφορά, αμοιβή, με αποτέλεσμα από αυτήν την κοινωνία να προκύψει η νέα ηγεσία, δεν κάνει δηλαδή μια ειρηνική επανάσταση, αλλά αφήσει τη ροή της ασύντακτης πολιτικής ως έχει, δηλαδή επιτείνει τον αυτισμόν του, τότε δύο δρόμοι υπάρχουν. Ο ένας οδηγεί στη συνέχιση της υφιστάμενης καταστάσεως με αποτέλεσμα τη φθορά του ατόμου, της κοινωνίας, του λαού, του έθνους και την ενσυνεχεία εξαφάνιση, και ο άλλος στη δομή μιας επαναστάσεως με οδηγούς στα τρία παλικάρια της φιλικής εταιρείας. Εκτός εάν βρεθούν άτομα τα οποία γνωρίζουν από πολιτική, αντιλαμβάνονται τις προθέσεις των ιακοστρόφων της παγκοσμίου κοινότητας, έχουν επίγνωση του πολιτικοκοινωνικού προπεριβάλλοντος, ενδιαφέρονται για το καλό αυτού του τόπου, έχουν το θάρρος να πολεμήσουν τον αυτιστικό χαρακτήρα της σημερινής ελληνικής κοινωνίας, έχουν την υπομονή και την επιμονή, απαραίτητα στοιχεία για την επιτυχία του στόχου και καταβάλουν την απαραίτητη άοκνο προσπάθεια,
χωρίς πισωγυρίσματα, για την επιτυχία του αντικειμενικού σκοπού που δεν είναι άλλος παρά μόνο η προσφορά της ελληνικής φυλής στη διαμόρφωση του παγκοσμίου γίγνεσθε, μέσω ιδεών και εργαλείων επωφελίας του λαού και της Ελλάδος και των άλλων λαών, αρχίζοντας από τη δομή, όπως προαναφέραμε, του κράτους, εν προκειμένου του ελληνικού κράτους. Στην περίπτωση αυτή, η κίνηση θα επιτύχει, εάν με την εμφάνισή της οι συμπολίτες μας, αποτινάσσοντας τον αυτισμό, την πλαισιώσουν με μόνο σκοπό το κοινό και όχι το ατομικό καλό. Αυτό πιστεύω είναι ένα άρθρο το οποίο υπάρχει στο site Τοποχρόνωση Ελλάς και πιστεύω όλοι πρέπει να το διαβάσετε, γιατί καλώς ή κακώς όλοι μας είμαστε κλεισμένοι στο καβούκι μας, κάτι που πρέπει να αλλάξει σε αυτή την χώρα. Δεν θα πάμε μπροστά. Λοιπόν, μετά από αυτό το άρθρο εγώ είμαι πολύ λίγος για να πω κάτι άλλο. Θα σας καληνυχτήσω εδώ. Εύχομαι όσοι ακούσατε στο ζωντανό τώρα ή όσοι θα ακούσετε στο μαγνητοσκοπημένο το άρθρο του κυρίου Τσούμπα, το οποίο μπορείτε να ξαναβρείτε, λέω, στο Τοποχρόνο η Ελλάς, Τοποχρόνος η Ελλάς, ή στο εγερτήριο.org. Έχει πολλά ενδιαφέροντα και πολύ ωραία άρθρα. Θα βρείτε πολλές διεξόδους από απορίες, προβλήματα ή ακόμα και το γεγονός να φύγετε έξω. Μην το κάνετε. Εγώ θέλω να σας καληνυχτήσω εδώ πέρα. Πιθανότατα στην επόμενη εκπομπή, μάλλον δεν θα γίνει η επόμενη εκπομπή, προφανώς θα κλείσουμε, θα συνεννοηθούμε με το σταθμό. Καληνύχτα. Αν δεν γίνει η επόμενη εκπομπή, καλές γιορτές. Εύχομαι σε όλους υγεία, να βάλουμε όλοι μυαλό, να σταματήσουμε να έχουμε πάνω από μία άποψη ο καθένας, γιατί είμαστε 10 και έχουμε 30 απόψεις, και να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας και να κοιτάξουμε, αν και εφόσον γίνουν εκλογές, η άποψή μου είναι αυτή, να ψηφίσουμε κόμματα που δεν υπάρχουν στο ελληνικό κοινοβούλιο. Καληνύχτα σας.